coach, νομίζω ότι το σημερινό παιχνίδι, αν και εσείς προπονητές θέλετε έτσι να λέτε ότι ήταν πάντα μια νίκη δύσκολη κτλ., δεν αντέξει κριτική. Η διαφορά ήταν πολύ μεγάλη και το αποδεικνύει και το σκορ. Εντάξει, θα συμφωνήσω μαζί σου. Όταν ένα μάτς ξεφεύγει και διαφορά φτιάζει στους 50 πόντους, πραγματικά δεν μπορείς να κάνεις κριτική μπασκετικά, αγωνιστικά. Αυτό που πρέπει όμως να πούμε ότι ο Ολυσιακός είναι μια ομάδα η οποία δέχεται 67-68 πόντους μέσω όρο. Είναι μια ομάδα που στα 4 τελευταία μάτς έχει φάει 63 πόντους και κάτω. Είναι μια ομάδα που στα 6 τελευταία μάτς έχει φάει 4-5 φορές κάτω από 60 πόντους. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το γεγονός ότι η ομάδα έκανε αυτή την εμφάνιση σήμερα δεν έχει να κάνει με την κακή μέρα του Ολυσιακού, έχει να κάνει ότι πραγματικά, γιατί μετά από αρκετό καιρό μπορώ να πω ότι η ομάδα μας ήταν καταπληκτική. Ήταν καταπληκτική μέχρι το 30-32-33 και λογικό είναι μετά να ρίξουν ρυθμοί. Ήταν καταπληκτική πραγματικά στο διάβασμα της άμυνας που μας έδωσε πάρα πολλά transition και ίσως ήταν πρώτη φορά που πήραμε κάποια ξεκούρα στα καλάθια, είτε λέγεται με σου τριών πόντων, είτε με ανεβάσματα κοντά στο καλάθι, μέσα από συστήματα, μέσα από ποικιλία κινήσεων και μέσα από φάσεις που πήραν όλα τα παιδιά. Παρόλο που είμαστε πραγματικά στεναχωρημένοι, γιατί και ο Σπυρόπουλος ερχόταν από τραυματισμό όλη την εβδομάδα, αλλά το χειρότερο για μας ήταν ότι ο Διαμαντάκος, ο Γιώργος, ο ψηλός μας, λίγο πριν τον αγώνα, τελευταία στιγμή αισθάνθηκε έντονες ενοχλήσεις, μάλλον πιθανώς κάποια γαστρεντερίδα, πιθανώς κάποια ίωση. Και στεναχωριέμαι όχι γιατί για το μάτσι, για το σκορ, στεναχωριέμαι γιατί είναι ένα παιδί που μετά από 3 μήνες απραξία και εμείς θέλαμε να βρούμε ρυθμό μαζί του και αυτός χρειαζόταν ρυθμό μέσα από τους αγώνες. Δεν πειράζει, θα προπονηθούμε. Πάντως ήταν ένα παιχνίδι, εγώ αυτό που διέκρινα να σου πω, ότι η ομάδα δεν είχε νεκρά διαστήματα. Ήταν ότι πήγε στον γκάζι συνέχεια. Ναι, συμφωνείς. Αν εξαιρέσουμε τα τελευταία 4-5 λεπτά που πραγματικά ό,τι θέλαμε να πάει κάτω, ό,τι κάναμε επίθεση, νομίζω ότι. Ήταν ακριβώς όπως το λες. Ό,τι φέραμε από τον πάγκο, ό,τι αλλαγές κάναμε, ό,τι rotation κάναμε, πραγματικά η ομάδα κρατούσε ένα πολύ ψηλό επίπεδο μπρος-πίσω. Και το σημαντικό για μένα ότι κρατούσε ένα πολύ ψηλό επίπεδο στην άμυνα. Με rebound, με μια ομάδα, σας λέω, που να ξέρετε είναι καλή ομάδα και ειδικά από τις καλύτερες αμυντικές. Με δεδομένο ότι πλέον έχει εδραιωθεί στη δεύτερη θέση, λογικά αυτή θα είναι η τελική κατάσταση. Νομίζω ότι είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Έχει αρχίσει να στον πίσω μέρος του μυαλού σας να σκέφτεστε ίσως την επόμενη φάση. Κοίταξε, είναι πάρα πολύ χρόνος ακόμα για να πούμε ότι σκεφτόμαστε την επόμενη φάση του play-off. Είναι πάνω ένα διάστημα 5-6 παιχνιδιών και γύρω στον 1,5 μήνα προπονήσεων. Ναι. Σίγουρα θα πρέπει να βρούμε και κάποια φιλικά για να δοκιμάσουν κάποια πράγματα που θέλουμε για τα play-off. Άρα λοιπόν είναι 7 μαζί με τα επίσημα μάτς, ήταν 7-8 παιχνίδια ακόμα. Στα οποία για να φτάσεις στα play-off να διεκδικήσεις κάτι καλύτερο, θα πρέπει εδώ να δουλέψεις πολύ καλά. Θα πρέπει εδώ να βάλεις τις βάσεις όπως τις βάλαμε τώρα. Και μην ξεχνάτε ότι αυτή η ομάδα δυστυχώς δεν βρίσκει εύκολο αριθμό. Παίξαμε εδώ νομίζω μετά από ένα μήνα. Ναι. Ένα μάτσο αναβληθέν, ένα μήνα. Δεν είναι εύκολο λοιπόν μετά από 35 μέρες χωρίς φιλικά να βρεις. Και παρόλα αυτά λοιπόν, μέσα από αυτή τη διαδικασία βελτιωνόμαστε. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους, αξίζει συγχαρητήρια στον κόσμο που πραγματικά ήρθε να μας δει μετά από πολύ καιρό. Σε μια ωραία μέρα για τη Μύκονο ηλιόλουστη, το οποίο δεν είναι εύκολο να δούμε. Και πραγματικά αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι σήμερα ένας δεύτερος λόγος που στεναχωρηθήκαμε είναι ότι το παιδικό μας, το εφηβικό μας, το παιδικό μας έχει αγώνα σήμερα, το εφηβικό μας έχει αγώνα αύριο το πρωί και απαγορευόταν να βάλουμε δύο παιδιά να παίξουν. Που είναι πάρα πολύ στενάχωρο σήμερα, να έχει μια τέτοια διαφορά. Θα μπορούσε να δώσει χρόνο σε δύο παιδιά, ειδικά ο Ανδρέας που έχουμε, που είναι ένα παιδί που συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις, θα μπορούσε να έχει πάρει ένα χρόνο. Όπως και κάποια παιδιά που για αυτούς το να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο επίσημο αγώνα είναι. Είναι σημάδι ζωής η πρώτη συμμετοχή. Το αυριανό παιχνίδι των εφήβων, από ό,τι άκουσα, είναι και ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι κρίσιμο. Κλειδώνει την πρόκληση αν νικήσει η ομάδα. Μπράβο. Στο Final Four του κατηγορίας. Σε ένα μάτσο που πήγαμε και εκτός έδρας και το είδαμε και ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι. Νομίζω ότι τα παιδιά έχουν δουλέψει πάρα πολύ καλά. Παίρνουν παραστάσεις, τους παίρνουν συνέχεια κοντά μας και στους αγώνες. Ψηφόμαστε καλή επιτυχία αύριο. Είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσει την τελική φάση του εφηβικού μας. Όπως είναι και πολύ σημαντικό ότι η φάση επόμενη γίνεται εδώ πέρα, που σημαίνει ότι θα χρειαστεί, θα είμαστε παρόν και θα είναι μια εμπειρία και για εμάς και για αυτούς πολύ μεγάλη. Χτίζουμε πράγματα. Το γεγονός ότι στεναχωριόμαστε που λείπει το παιδικό εφηβικό μας και δεν ήταν εδώ σήμερα είναι μια απόδειξη μεγάλη ότι αυτή η ομάδα αρχίζει να δημιουργεί σοβαρότητα, δημιουργεί δεσμούς, δημιουργεί παρέες. Και σας ευχαριστούμε για την κάλυψη που κάνατε όλοι σας στο θέμα του σχολείου που επισκεφτήκαμε προχθές. Πολύ σημαντική. Μια φοβερή εκδήλωση, άξια συγχαρητηρίων. Και με ένα παιδί τον Ανάργυρο, ο οποίος εκεί τον γνωρίσαμε και θα είναι μαζί μας όλους τους αγώνες. Ένα παιδί με πραγματικά τρομερά ψυχολογικά αποθέματα.
Και αυτή είναι η χαρά μας. Ότι 300 παιδιά στα σχολεία χειροκροτούσαν τους παίκτες και παίρνουν αυτόγραφα και παίζαμε 3-on-3 και ότι τα παιδικό εφηβικά μας είναι όλα μαζί. Βήμα-βήμα μέχρι τα play-off που θα διεκδικήσουμε ό,τι μας αναλογεί το κάτι παραπάνω. Και δείξατε και το κοινωνικό χαρακτήρα ενός αθλητικού σωματείου όπως πρέπει να είναι. Νομίζω ότι ο αθλητισμός, ο πολιτισμός του Μυκόνου είναι αυτά που πρέπει να αναδεχτούμε πρώτα για να ξεφύγουμε από το κλασικό ότι η Μύκονος είναι η. Είναι βαρχίδα του τουρισμού και του καλοκαιριού. Έχει και κάτι άλλο λοιπόν. Όπως έχει και μια ακαδημία μπάσκετ με 300 παιδιά που δεν έχουν μεγάλες πόλεις. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και να ευχηθώ εγώ, καλή συνέχεια και να ξαναπούμε μετά από νίκη πάλι. Και εγώ ευχαριστώ και αύριο έχουμε κρίσιμα μα. Και ποδόσφαιρο και εφηβικό. Πρέπει να τα δούμε και πάλι το Σάββατο. Παίζουμε ένα εντός ακόμα. Μακάρι να είναι καιρικές συνθήκες καλές. Να μην έχουμε αναβολές γιατί μας βγάζουν εκτός ρυθμού. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Καλή συνέχεια.